μαφιώθηκε η εκτέλεση 39χρονου στο Πετροκεφάλι Μεσαράς. Το άγριο φωνικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ. Εμψυχρό δολοφονία στο Πετροκεφάλι. Λίγο πριν από τις 10 το βράδυ της Δευτέρας, ένας 39χρονος άνδρας έπεφτε νεκρός από τα πυρά ενός άγνωστου δράστη μέσα στο σπίτι του. Δράστης έστησε καρτέρι θανάτου έξω από το σπίτι του κτηνοτρόφου, ο οποίος δέχτηκε πυροβολισμό τη στιγμή που πηγαινορχόταν μεταξύ του σπιτιού και του μνημοστασίου του στον ίδιο χώρο. Η αστυνομία σαρώνει την περιοχή προκειμένου να ανακαλύψει οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητα του δράστη. Νεκρός είναι ο Νίκος Μπιτζακάκης, γνωστός και ως Λαέρτης, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του με τη συγκερή δολοφονία να συγκλονίζει το χωριό. Λυπάμαι που γίνονται τέτοια πράγματα με όπλα. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα να αφαιρέσει τη ζωή οτιδήποτε άνθρωπος είναι αυτός ενός ανθρώπου. Εγώ το καταδικάζω αυτό το πράγμα. Το γνωρίζατε το 40χρονο? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Τον ήξερα. Τον ήξερα. Οικογενειάρχης, είχε δύο παιδιά. Ήταν βιοπαλαιστής κι αυτός, να πούμε. Πες προβόλη, προβόλη. Εκεί το ξέρω. Εδώ ο κόσμος ήταν γεμάτος στην πλατεία. Καθόταν διασκεδάζαν και ξαφνικά ακούσαμε ότι έγινε αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι λυπηρό και η στενοχώρια μας είναι μεγάλη. Τον πυροβόλησαν με καραμπίνα? Αυτό θα το δείξει, έφυγε προλίγου το εγκληματολογικό, δεν ξέρουμε ακόμα. Άλλος λέει για εννιάβολο, άλλος λέει για καραμπίνα, άλλος για καλάζικο. Τον ήξερα καλά, ναι. Του έδινα συμβουλές. Κτηνοτρόφος. Κτηνοτρόφος ήταν. Ναι. Ζούσε με την οικογένειά του, τον έβλεπα σχεδόν κάθε μέρα. Έκανε κακό στον εαυτό του. Αυτό τα λέει όλο. Αυτό είχε έκανε... διαφορές με κάποιους. Είχε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρουμάνος εργάτης που απασχολούσε ο κτηνοτρόφος φαίνεται να ομολόγησε ότι εκείνος πυροβόλησε και σκότωσε τον άτυχο άντρα, ισχυριζόμενος ότι είχαν οικονομικές διαφορές. Τι να πω, πρέπει να τον καταδικάσει με το χειρότερο τρόπο ο Θεός. Κτηνοτρόφος είχε πρόβατα, είχε συγκεκριμένα. Ένας βιοπαλαιστής ο οποίος παντρεύτηκε, έκανε μια οικογένεια. Εντάξει, κανένας δεν είναι τέλειος, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα κάθε άνθρωπος έχει τα σφάλματά του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ρουμάνος έπεσε σε αντιφάσεις την ώρα της ανάκρισης, με την υπόθεση να εξιχνιάζεται σε χρόνο ρεκόρ από την ασφάλεια Ηρακλείου. Για να γίνει αυτό πρέπει να είχε προβλήματα με άλλους. Το οποίο από ό,τι ακούσει του Γαρικάν και άλλες προσπάθειες. Αλλά πετύχαν φέρετε. Απόπειρες. Ήρθε αστυνομία, ήρθε από το εγκληματολογικό, ήρθαν από όλες τις υπηρεσίες. Εγώ πιστεύω ότι θα βγάλουν άκρη. Τον εκτέλεσε ψυχρό, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο σπίτι βρισκόταν ένα από τα δύο ανήλικα παιδιά του, το οποίο βγήκε να δει τι έχει συμβεί. Αυτό είναι το ακόμη χειρότερο και πιστεύω ότι το παιδί θα χρειαστεί βοήθεια. Και όλη η οικογένεια, και η σύζυγος και τα δύο παιδιά θα χρειαστούν βοήθεια να το ξεπεράσουν. Αν δεν μπορεί ποτέ το ξεπεράσουν, γιατί είναι ένα παιδί δημοτικό, θυμάται. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσωσαν το χωριό με τους αστυνομικούς να σαρώνουν την περιοχή, ερευνώντας τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης, συμμαφιώθηκε η εκτέλεση του κτηνοτρόφου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Όταν το ΕΚΑΒ μετέφερε τον 39χρονο στο Κέντρο Υγείας Μυρών, ήταν ήδη αργά. Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας διαπίστωσαν απλά το θάνατό του. Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο της αστυνομίας, στην υπόθεση εμπλέκεται ένας ακόμη αλλοδαπός, στην οικία του οποίου ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία βρέθηκε αεροβόλο όπλο και μαχαίρι.